Για πάμε. Για να σας με το σκάφος, αν απαντήσετε και δύο. Ναι. Αυτό είναι το καθιερό, το παλιό, το ναι. Σταθερό, η σκάφη αυτή. Έτσι. Τα άλλα που έχουν βγάλει τώρα με μικρότερα, πιο πλατσέ, ίσως διάφορα. Τι διαφορά έχουν και τι ήχο, τι ήχο διαφοράς μπορούμε να δούμε. Αυτό είναι ο βασίλης που φτιάχνει το όργανο. Ναι. Το βλέπεις ο κάθε συνάδελφος καλλιτέχνης, το δένει το σκάφος ή μεγάλο ή μικρό, έτσι. Ο ήχος διαφοροποιείται όμως. Ναι, ο ήχος είναι μόνο το σκάφος και το καπάκι. Δηλαδή μπορεί ένα καπάκι να το βάλεις και να μην παίζει
Δηλαδή να παίζει όσο παίζει το μισό και να βάζει ένα καμπάνι και ακούγεται μέχρι απέναντι. Μανώλη, έχεις καθόλου κατράμι, σου σημαίνει κανένα κομματάκι. Έχω κάτι λίγα. Εγώ τώρα με το λαγούτο τώρα και με τα όργανα, με τι είναι. Ναι. Παλιά ήθελε ένα βαρύ εργαλείο να παίζει, δεν παίζει χωρί μηχανήματα. Σήμερα στα μηχανήματα, ό,τι και να τα βγει να βάλει, παίζει. Στα μηχανήματα. Ναι. Ό,τι και να βάζει, άμα βάλει μια κάψα πάνω στο ξύλο, παίζει. Ένα το παλιό εργαλείο. Ήταν βαρύ, έπρεπε να ακούγεται, να λυπίζει ο κόσμος χωρίς μικρόφωνα και χωρίς αυτά. Ήταν βαρύ, πολύ βαρύ, ήταν ωραίος. Δηλαδή τα παλιά εργαλεία ήταν πιο βαρύ ο τύπος για να ακούγεται, βγάζανε δυνατό ήχο. Για να ακούγονται στην πλατεία. Ναι, βέβαια. Τώρα, ό,τι και να βάζει στο μηχάνημα, όλα βέβαια έχουν τη χάρη του. Το κάθε να έχει τη δικιά του χάρη. Εδώ το μεγάλο. Και κάτι άλλο, το αλαγόντι που τα παίζανε, λέει, τσέτα, παππούς είναι από μεγάλους, ο πατέρας μου είχε πει, σηκώνανε τον καβαλάς, τέρμα στις χορδές απάνω. Και να παίζει πιο δυνατά. Πιο δυνατά να παίζει και αλλάζει τις ντόγιες και τις κάνανε μισές και τον πάνω καβαλάρι και δεν βάζανε μετά τις μπεντέδες, βάζανε λέει πώς είναι οι μπετονιές, κάτι άλλο βάζανε λίγο. Μπετονιά πριν την περασία βάζανε. Κάτι πλαισικό βάζανε, αλλά σου πάνε και τα χέρια όμως λέει. Ναι. Μια εβδομάδα σου πάνε και τα χέρια. Έπρεπε να βγάζει δυνατό ήχο, τότε δεν πήραν μηχανήματα. Έτσι. Μετά είχαν βγάλει το... Ναι, δεν θυμάμαι. Το κάθε εργαλείο έχει τη χάρη. Είναι καλά από το ένα είναι ελάφρυ. Με τα μηχανήματα βγάζει ωραίο ήχο και αυτό. Δηλαδή με τα, το πάνε είναι με τα ηλεκτρονικά, βιολογήθηκαν όλα τα στραβά. Και πήγανε τρέτα. Και αυτό που δεν ακούει και με το μηχάνημα του κάνει και γίνεται χαμός. Δηλαδή η γνώμη σου ένα Μανώλη είναι ότι με την τεχνολογία. Ναι, όλα αυτά τροποποιηθήκαν. Μπράβο, ναι. Προς το καλύτερο δηλαδή. Προς το καλύτερο. Όπως το αυτό που ήταν. Αν κρατάς ένα λαγούτο που να είναι τριπλάσιο σε βάρος, κρατάς ένα ελαφρύ εργαλείο. Και τα λαγούτα που να βγάλουν τα φτερά τότε που τώρα που παίζουμε, είχαν τις χάρες που μας έκαναν. Τις χάρες το φτερό, είχαν παλιά. Δεν παίζανε, ναι. Ποιο μας έδιναν ένα λουκούμι και ανεβαίναμε να πάνω συγκρεμούσε, ψάχναμε να βρούμε κανένα φτερό. Χάρες που πουλιά. Βέβαια. Όπως το λαξάρια του ζώου, το γαλλό του άλλου. Ναι, ναι. Την ουρά που το από τα χανά του οι τρίχες, τα χανά του. Ναι. Όπως και οι χορδές, δεν υπήρχαν τότε οι χορδές, βάζανε από το... Λαγουδότερο. Μπράβο, ναι. Λαγουδότερο. Μάλιστα. Εκεί σε θέλω το λαγοτέχνη και εκεί σε θέλω να το κάνεις το λαγουδότερο να βγάλει ήχο. Κι όμως γινόταν. Μόνο ο Μαρκογιάννης το είπα. Ναι. Ο Μαρκογιάννης, ο συγχωρεμένος, πόσες φορές πλάνε στο χωριό, άμα τράξεις να πάτε με το κάποιο φίλο σου μαθητή, άμα σε δω 7-8 χρόνο κοπέλια. Να πάτε να μου φέρετε δυο σκαρόφυταλα, τρία όσα βρείτε φέρετε μου τα. Και εγώ θα σε κεράσω ένα λουκούμι. Όπως ρε Τσίνα δεν ήτανε, μην τα βάρανε. Βάρανε λιβάνι, κόλατσι, αμυγδαλιάς, ε. Ναι, καρτσίνα. Ναι, και επειδή η εκπομπή αγαπητοί μου φίλοι δεν είναι μόνο ντάγκα ντούγκου να παίζουμε, να διασκεδάζουμε, αλλά πρέπει να δίνουμε και λίγη πνευματική τροφή, να επανέλθουμε πάλι στο...